Πρώτο θέμα της ημέρας για μας. Το πρώτο θέμα, το οποίο είναι το πιο σοβαρό θέμα, έχει σχέση με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, έχει σχέση με την απονομή δικαιοσύνης. Καλά, με ταχύτητα μην το συζητήσουμε για το πότε ήταν και πότε έγινε το αυτό. Το 17 και έγινε τώρα. Ναι. Να ξέρετε ότι τέλος του 25 η υπόθεση παραγράφεται. Δηλαδή, οι ελπίδες των συγγενών των θυμάτων, των 25 θυμάτων, να πάνε στον Άριο Πάγο, γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι με τη δικαστική απόφαση, νομίζω ότι για να ανατροπή της υπόθεσης τα περιθώρια είναι λίγο στενά. Λέω εγώ τώρα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να τρέξει δικαιοσύνη, αλλά. Μιλάμε για ποινές χάδι. Όπως βλέπετε, τρεις καταδικασμένες με αναστολή. Μεταξύ αυτών είναι πρώην δήμαρχος και δύο υπάλληλοι. Δύο εργαζόμενοι. Έχουμε 25 νεκρούς, όπως θυμάστε πολύ καλά. Έχουμε αυτές τις εικόνες που είχαμε από τη Μάνδρα. Μας είχαν σοκάρει όλους, εννοείται τότε. Πέσαμε όλοι πάνω με τα μούτρα. Το θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε το άλλο. Μπήξε, δείξε κτλ. Εννοείται, πάντα πέφτουμε. Ωραίο ρεπορτάζ είναι τι έχει γίνει από όλα αυτά που λέγανε τότε. Τίποτα. Και μετά από χρόνια φτάνουμε σε αυτή τη φάση και ακούμε μια απόφαση που ακούστε, δεν μπαίνει κανένα στη φυλακή. Δεν θα έμπαινε ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί βάσει τον τότε νομικό καθεστώς. Αλλά τώρα μιλάμε αν ακούσει μια ποινή. Ναι. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για 25 νεκρούς, δεν μπορεί να ακούσει ποινές χάδι. Αυτό λέμε. Ακούστε τώρα. 21 κατηγορούμενοι. Αρχικά. Πάνε σε δίκη, καταδικάζονται οι 8 σε πρώτο βαθμό. Αθωώνεται η κυρία Ρένα Δούρου, τότε περιφερειάρχης, και άλλοι 12 άτομα. Ασκεί έφεση ο εισαγγελέας, θεωρώντας ότι θα πρέπει να ξαναδικαστούν όλοι. Η έφεση σε δεύτερο βαθμό κρίνεται εκπρόθεσμη. Για τυπικούς λόγους. Κρίνεται εκπρόθεσμη. Άρα δικάζονται πάλι οι 8. Σε πρώτο βαθμό είχαν φάει οι περισσότεροι 6 χρόνια φυλάκιση. Σε δεύτερο βαθμό τρώνε από 14 έως 18 μήνες. Κρίνονται αθώοι για ανθρωποκτονίες, εξαμελίας. Και κρίνονται ένοχοι μόνο για την πρόκληση πλημμυρών 3 άτομα. Η πρώην δήμαρχος και δύο υπάλληλοι εκεί της πολεοδομίας και της περιφέρειας κτλ. Τι λέει ουσιαστικά η δικαστική απόφαση? Φταίτε λίγο οι τρεις για την πλημμύρα, αλλά δεν συνδέεται με τους θανάτους. Εν ολίγης, ο κακός μας ο καιρός. Να σου το πω απλά. Εντελώς. Αυτό είναι. Εντελώς. Τώρα, λοιπόν, χωρίς ακρότητες, χωρίς αισθηματισμούς, χωρίς θεωρώ εγώ υπερβολές, καταλαβαίνω ότι οι δικαστές δικάζουν με στοιχεία, δεν δικάζουν με αυτό που πιστεύω εγώ, ο Γιάννης, ο Κλέαρχος ή οποιοδήποτε, αλλά ρε παιδιά. Τι να σου πω τώρα. 25 νεκροί. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω πραγματικά. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Θέλεις καμιά φορά και λες να πεις, δεν είναι ρε παιδί μου όλα ίσωμα σε αυτή τη χώρα. Okay. Δυστυχώς εμείς σκεφτόμαστε. Και σε αφοπλίζουν. Και με άλλη λογική. Δεν βάζουμε τους νόμους κάτω να μιλήσουμε. Αλλά ναι, έτσι σκέφτεται και ο πολίτης όμως. Έτσι σκέφτεται. Ναι. Και έτσι σκέφτεται και ο πολίτης της Μάνδρας. Έτσι σκέφτεται και ο άνθρωπος που έχασε τους δικούς του. Αυτό είναι το θέμα. Δεν βλέπει τίποτα. Και χάνει κάθε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, πάμε το ρεπορτάζ για το τι έγινε ακριβώς με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου και την απόφαση με τις ποινές με αναστολή και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε το θέμα. Νοεμβρίου 2017 η Μάνδρα πλημμυρίζει. Χυμαροί βυθίζουν την πόλη στη λάσπη που φτάνει τα 2 μέτρα ύψος. 25 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Οι καταστροφές ανυπολόγιστες. Ο Γιώργος είχε βγει έξω. Κάτι πήγε να πάρει ένα στιφαίο να βάλει εκεί μπροστά. Και κατέβηκε κάτω στα σκαλοπάτια. Δεν τον ξαναείδα. Μεγάλη καταστροφή. Εφτά χρόνια μετά τη φωνική πλημμύρα που κόστησε 25 ανθρώπινες ζωές, το εφετείο απάλλαξε τους 5 από τους 8 κατηγορούμενους και επέβαλε ποινές φυλάκισης από 14 έως 18 μήνες με 3 χρόνια αναστολή στην πρώην δήμαρχο και δύο υπαλλήλους της περιφέρειας και της πολεοδομίας. Κανείς δεν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες. Άδικοι χαρακτηρίζουν την απόφαση του δικαστηρίου οι οικογένειες των θυμάτων. Οι δικηγόροι τους έκαναν γραπτή δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να ανατρέψουν αυτή την άδικη όπως χαρακτηρίζουν απόφαση. Πατέρας μου, πατριός μου συγκεκριμένα πέθανε στην Εθνική Οδό. Πέθανε ζωντανός για να μας πούνε σήμερα ότι όλοι είναι αθώοι και ότι ο ίδιος ευθύνεται που πήγαινε στη δουλειά του. Οι θάνατοι των ανθρώπων στη Μάνδρα δεν ήταν ατύχημα ούτε η κακιά στιγμή. Οι συγγενείς των θυμάτων, μη σύμφωνοι με τη δικαστική απόφαση, θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα, προκειμένου να ανατρέψουν τη λανθασμένη και άδικη αυτή απόφαση, ώστε να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν. Μακριά από δικαστικούς και νομικούς λαϊκισμούς, να βρίσκεται η αλήθεια και κυρίως
να κάνει πολιτεία σε κεντρικό κατά βάση επίπεδο και όχι μόνο αυτά που πρέπει. Οι συγγενείς είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν στον Άριο Πάγο, ώστε να μην κλείσει εδώ ο κύκλος της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Για να δούμε αν υπάρχει χρόνος γι' αυτό, για να προσπαθήσουν να ανατρέψουν την δικαστική απόφαση συγγενείς των θυμάτων. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φούσα, ο οποίος είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στη Μάνδρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Φούσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Για κάντε μας μια εκτίμηση για την δικαστική απόφαση. Φαντάζομαι, από ό,τι κατάλαβα και από την ανακοίνωσή σας, δεν σας ικανοποιεί καθόλου. Τα θύματα δηλαδή δεν ικανοποιεί τους συγγενείς. Βέβαια, δεν μας ικανοποιεί καθόλου αυτή η ατιμωρησία που ήρθε μετά από τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, όλοι αυτό ήταν για την ανθρωποκτονία Παμέλα. Μόνο για την πλημμύρα εξαμελίας καταδικάστηκαν οι τρεις από τους οχτώ. Κοιτάξτε, εμείς οι οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα που εκπροσωπούμε εμείς βρισκόντουσαν στο βουνό εκείνη την ημέρα και ήταν κοντά σε κάποιες αυθαίρετες κατασκευές κοντά στα ρέματα, που ήταν μέσα στα ρέματα. Και εμείς υποστηρίξαμε ότι φταίγανε άνθρωποι της πολεοδομίας που δεν είχαν γκρεμίσει αυτά τα ρέματα ώστε να μην μεγαλώσει το πλημμυρικό φαινόμενο εξαιτίας των αυθαίρετων κατασκευών. Και δυστυχώς αθώθηκαν να ρωτήσω, άνθρωποι. Να ρωτήσω, κύριε Συνήγορε, αν καταδικάζονταν για ανθρωποκτονία εξαμελίας θα πήγαινε κάποιος φυλακή ή δεν υπήρχε τέτοια νομική δυνατότητα ούτως ή άλλως? Κοιτάξτε, επειδή είναι πλημέλημα, δεν θα μπαινε κάποιος φυλακή. Γενικά δεν θα μπαινε κάποιος φυλακή από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Φούσα. Γιατί... Γενικά, ναι. Επειδή είναι πλημέλημα και είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Άρα, τουλάχιστον οι συγγενείς περίμεναν μεγαλύτερες ποινές για να έχουν. Πώς να το περιγράψω, την ηθική δικαίωση μόνο τους ουσία. Οι άνθρωποι δεν γίνουν πίσω τώρα. Οι άνθρωποι δεν γίνουν πίσω, ούτε μπορούν να φτιάξουν τίποτα. Γιατί ξέρουμε τι γίνει στη Μάνδρα. Μόνο με την ειδική πρωτοβουλία έχουν γίνει πράγματα. Άρα εσείς λέτε ότι εδώ, για να το καταλάβω καλά, να το περιγράψω, αν το περιγράψω, εσείς θα μας πείτε. Είπαμε ότι φταίνε λίγο για τις πλημμύρες τρεις, αλλά δεν συνδέονται με τους θανάτους, γιατί θανάτους δεν φταίει κανείς. Ο κακός μας καιρός. Αυτό είναι. Ναι. Βασικά το δικαστήριο είπε ότι. Για τους θανάτους δεν ευθύνεται κανένας από τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους που βρίσκονται στο κατηγορητήριο δηλαδή, διότι δεν φταίγανε τα αυθαίρετα για τους θανάτους. Αλλά ευθύνεται, είπε το δικαστήριο, ευθύνεται η αστυνομία και η Υπογενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία δεν ενημέρωσε τον κόσμο, τους κυνηγούς συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας, να μην ανέβουν στο βουνό να κυνηγήσουν. Ναι. Δεν τους ενημέρωσε, αλλά αυτοί δεν είναι κατηγορούμενοι στο ποινικό δικαστήριο. Δηλαδή, εν ολίγης, από την αρχή έγινε λάθος προσέγγιση, είπε το δικαστήριο, αυτών οι οποίοι έχουν ευθύνη για τους θανάτους και δεν ήταν καν κατηγορούμενοι. Καλά λέμε. Ακριβώς. Αλλά ξεχνάμε για λάθος όλο 7 χρόνια μετά. Αυτό λέω. Ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε όμως, κύριε Φούσα. Εκεί ήμασταν όλοι. Δηλαδή, και εκεί ήμασταν και ρεπορτάζ κάναμε και εκπομπές κάναμε τότε. Ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε. Και ξέρουμε σε τι ταχύτητα έγιναν όλα αυτά. Και πόσο γρήγορα έγιναν όλα αυτά. Και πόσο γρήγορα πλημμύρισε όλη η Μάνδρα. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, αυτά, μάλλον. Μισό λεπτό, όλα τα ξεχνάμε. Γιατί εδώ μας λέει κάτι ο κύριος Φούσας, το οποίο είναι σημαντικό. Ναι. Λέει ότι το δικαστήριο ουσιαστικά τους είπε ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τους θανάτους δεν είναι καν κατηγορούμενοι. Ναι. Δηλαδή, στην αρχή της προσέγγισης της έρευνας έγινε όλο λάθος. Θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος ο Κολοκυθάς, ο Στάθης και ο Φούσας, συγγνώμη που χρησιμοποιώ το όνομά σας. Που είναι αστυνόμοι. Αλλά δεν είναι εδώ. Έτσι, ακριβώς. Φταίνε αυτοί, αλλά δεν τους έχουμε εδώ κατηγορούμενους στο ποινικό δικαστήριο. Άρα αυτοί που είναι εδώ κατηγορούμενοι στο ποινικό δικαστήριο, που είναι για τα αυθαίρετα, για την αυθαίρετη δόμηση μέσα στα ρέματα στην περίπτωσή μας. Συγγνώμη, κύριε Φούσα, γελάμε τώρα, αλλά είναι τραγέλαφος. Συγγνώμη, και τώρα τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό, μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό τώρα? Κοίταξε, τώρα περιμένουμε την καθαραγραφή της απόφασης. Ναι. Και μετά εμείς θα κάνουμε μια αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ναι. Για να αναιρεθεί η απόφαση. Να ρωτήσω, έχετε χρόνο μέχρι τέλος του 2025. Θα ζητήσετε να επισπευστεί η καθαρογραφή? Φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και παρέμβαση στον Άγιο Πάγο. Δεν το ξέρω. Ελπίζουμε να καθαρογραφεί γρήγορα η απόφαση. Ναι. Για να έχουμε χρόνο να κάνουμε την αίτηση ανέρεση, να ασκηθεί η ανέρεση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ναι. Και να έχουμε μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, που παραγράφεται η υπόθεση, μία απόφαση από τον Άγιο Πάγο. Αυτά... Να γυρίσει στο εφετείο. Πολύ δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Αυτό ακριβώς. Αυτά που λέτε όμως, αυτά που διαπίστωσε το δικαστήριο, ας πούμε, για τις ευθύνες της εποχής τότε, τώρα μπορεί να αποδοθούν ευθύνες? Τώρα μπορεί να καλέσει την αστυνομία τότε, την τότε αστυνομία? Δεν νομίζω τώρα να φωνάξει ούτε την αστυνομία, ούτε το Γενικό Γραμματέα. Καλά να είμαστε δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φούσα, επειδή εσείς προέρχεστε από παλιά πολιτική οικογένεια. Πώς βλέπει ο κόσμος, πώς βλέπει την
τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται δικαιοσύνη, θεωρείτε, με βάση αυτές τις αποφάσεις? Κοιτάξτε, οι συγγένεις των θυμάτων σίγουρα θα θέλανε μια ηθική δικαίωση με ποινικές ευθύνες, είτε είναι στη δίκη της Μάνδρας που έχουμε σε αυτή την περίπτωση, είτε στη δίκη στο Μάτι, ας πούμε, που έχουμε και εκεί εκπροσωπούμε κάποιες οικογένειες θυμάτων. Τι να σας πω, είναι άδικο για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Μάλιστα. Να μην υπάρχει καμία ποινική ευθύνη. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Φουσά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φουσά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Εμείς. Γεια σας. Είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, είναι λίγο φταίτε για τις πλημμύρες, δεν φταίτε για τους θανάτους. Αυτοί που θα μπορούσαν να έχουν ευθύνη για τους θανάτους δεν είναι καν κατηγορούμενοι. Ναι, ναι. Διαπιστώσαμε μετά από χρόνια. Ναι, άντε, γεια. Διαπιστώσαμε μετά από χρόνια. Λέω. Όχι τότε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν.